Μια ανάσα πριν το άνοιγμα των ξενοδοχείων για την υποδοχή των πρώτων τουριστών, θολό παραμένει το τοπίο γύρω από τη λειτουργία ξενοδοχείου κορονοϊού με στόχο την προσωρινή διαμονή και απομόνωση πιθανών θετικών κρουσμάτων κορονοϊού. Και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου δεν έχει ακόμα οριστεί ξενοδοχείο COVID, όπως δήλωσε ο Νίκος Χαλκιαδάκης, ο οποίος εξέφρασε το προβληματισμό του και σε σχέση με τα οικονομικά δεδομένα μίσθωσης ξενοδοχείων COVID. Ένα θέμα είναι το οικονομικό του COVID. Δηλαδή. Όταν το Υπουργείο θέλει να πληρώσει 10 ευρώ το κοινό δωμάτιο, το δωμάτιο το οποίο δεν θα γεμίσει, και 30 το γεμάτο με φαγητό, πιστεύω ότι, και θέλει να είναι και τετράστερο ξενοδοχείο, πιστεύω ότι δεν θα βρει ξενοδοχείο να ανοίξει για να είναι μόνο COVID. Νομίζω ότι θα πρέπει η πολιτεία να το δει πολύ και σοβαρά, να λάβει υπόψη της πώς ένας επιχειρηματίας μπορεί να δουλέψει, να αντιληφθούν λίγο τι γίνεται με τα νούμερα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Οποιοδήποτε επιχειρηματίας θα ήθελε και θα διακινδύνευε σε εισαγωγικά, όχι να διακινδύνευε, να διαθέσει το κατάλημά του για το καλό του τόπου, θα πρέπει να υπάρξει τουλάχιστον μία ισοτιμία και όχι μία κερδοφορία, αλλά να μπορεί να ανταπεξέλθει. Πώς θα μπορεί να ανταπεξέλθει ένας επιχειρηματίας από τη στιγμή που θα πρέπει να έχει 24 ώρες προσωπικό σε ρεσεψιόν, να έχει εξειδικευμένο προσωπικό. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Γιώργου Πελεκανάκη, ο οποίος έκανε λόγο για αποζημιώσεις οι οποίες δεν καλύπτουν ούτε τα λειτουργικά έξοδα ενός ξενοδοχείου για τον κορονοϊό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν ξενοδοχεία COVID με τις προϋποθέσεις που θέτει η κυβέρνηση και με τις τιμές περισσότερο που δίνει. Η τιμή των 30 ευρώ ανακατελημένο δωμάτιο και 10 ευρώ το κοινό δωμάτιο ανά ημέρα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει ξενοδόχος που να διαθέσει εύκολα το ξενοδοχείο του, διότι με αυτές τις τιμές μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να προσφέρει και φαγητό. Σίγουρα το κάθε ξενοδοχείο COVID θα πρέπει να έχει και προσωπικό το οποίο θα δεχθεί να εργαστεί και να μπορέσει να δουλέψει υπό τις συνθήκες νοσοκομειακές, πραγματικά νοσοκομειακές. Δεν είναι μόνο τουριστικά, γενικά δεν πάνε καλά τα πράγματα, γενικά. Παράλληλα, ξενοδόχεια αναφέρονται και στους κινδύνους που ελοχεύουν στην περίπτωση που υπάρξουν δωμάτια καραντίνας μέσα στα ξενοδοχεία. Έχουν οριστεί κλίνες COVID σε ξενοδοχεία που θα ανοίξουν? Εμένα μου είπαν από το Υπουργείο Τουρισμού ότι περίπου χρειάζονται γύρω στα 60 με 70 δωμάτια για το νομό Ηρακλείου. Θα βρεθούν αυτά? Βρίσκουν. Σίγουρα θα υπάρχουν θέματα τη στιγμή που θέλουν γωνίες των ξενοδοχείων ή ένα μπλοκ του ξενοδοχείου να το κάνεις COVID. Κοίταξε να δείτε, ευελπιστούμε ότι δεν θα υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα ώστε να βρεθούμε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Το ξενοδοχείο που θα παρουσιάσει πάρα πολλά κρούσματα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση και ίσως και αναγκαστεί και να κλείσει τελείως. Και αν θα κλείσει τελείως, θα κλείσει οριστικά για την σεζόν. Άρα αυτό νομίζω θα είναι ένα πολύ δύσκολο, μια δύσκολη διαχείριση. Και στα τουριστικά καταλήματα υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα και σε σχέση με την προμήθεια υγειονομικού υλικού, όπως δηλώνει ο Γιώργος Χριστοδουλάκης. Σας κρύβω ότι υπάρχει έλλειψη στην αγορά. Έχουμε έρθει σε επαφή με πάρα πολλές εταιρείες. Υπάρχει έλλειψη στα γάντια. Υπάρχει μια. Αυτό με μεγάλη μου λύπη το διαπιστώνω, γιατί κάνω πολύ μεγάλη έρευνα αγοράς, όχι μόνο στην Κρήτη μας, αλλά και με συνεργάτες και στην Αθήνα και σε άλλα. Από το εξωτερικό, εξ ανάγκης, υπάρχει έλλειψη γαντιών και αρκετών υλικών και υπάρχει και ένα. Να σας το πω, λυπάμαι που το διαπιστώνω, μια κερδοσκοπία.